Θέμα επίσπευσης των εθνικών εκλογών ζήτησε κύριο άρθρο του Το Βήμα του Ομίλου Μαρινάκη, ίσως η πλέον φιλοκυβερνητική εφημερίδα. Είναι η δεύτερη φιλοκυβερνητική εφημερίδα που το ζητά αυτό μετά την Καθημερινή του Ομίλου Αλαφούζου. Επίσης εξαιρετικά πιστού στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, Ομίλου Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Ενώ τα τηλεοπτικά δίκτυα των δύο ομίλων, το Μέγκα και το Sky, εξακολουθούν την άνευ όρων και προϋποθέσεων πολιτικής στήριξης της κυβέρνησης, οι δύο εφημερίδες διαφοροποιούνται στο θέμα των προωρών εκλογών και μάλιστα σε επίπεδο κύριων άρθρων, που παραδοσιακά εκφράζουν την πολιτική γραμμή τους. Το Βήμα χαρακτηριστικά αναφέρει ότι αν απαιτηθεί η κυβέρνηση, πρέπει να επισπεύσει ακόμα και τις εκλογές. Τι λένε όλα αυτά? Η κυβέρνηση πιέζεται από μέρος των παραδοσιακά φιλικών της μέσων μαζικής ενημέρωσης να πάει σε εκλογές. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως είναι όλες οι εφημερίδες, μπορεί να μην έχουν τη μαζικότητα των καναλιών τους, αλλά έχουν εγκυρότητα και πιο ισχυρή υπογραφή. Και αν ο Όμιλος Αλαφούζου από παλιά συνηθίζει τις πολιτικές τούμπες, ο Όμιλος Μαρινάκη δεν έχει δείξει μέχρι σήμερα τέτοια δείγματα. Το αντίθετο. Αλλά να το ξαναπούμε, συνολικά 177 εχθρικά προς την κυβέρνηση άρθρα έχουν δημοσιευθεί στις μεγάλες ξένες εφημερίδες από τότε που ξέσπασε το σκάνδαλο. Τι δείχνει αυτό? Μια τέτοια κυβέρνηση με τη συγκεκριμένη ποιότητα της κοινοβουλευτικής ομάδας της δεν πέφτει από μέσα, πέφτει από έξω.